Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Δελτίο Ειδήσεων του ΓΕΣ. Θα συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Βασίλη Άμπα, για να δούμε λίγο τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμου, του Μάκη Βορύδη, στην Δυτική Μακεδονία και στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα, κύριε Βαγκρατσά. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Είδαμε πάντως από την επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κυρίου Μάκη Βορύδη, ότι είχαμε θετικά όσον αφορά την περιοχή, ενίσχυση με 3 εκατομμύρια ευρώ για τους εκτροφείς γουνοφόρων ζώων, επίσκεψη στη Βλάστη, πολλές ανακοινώσεις. Ποια είναι τα συμπεράσματα που βγάζετε εσείς ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και από τις ανακοινώσεις, αλλά και τι του θέσατε? Όλα αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Βορύδης ήταν εννοείται κατόπιν ετοιμάτων μας. Η γούνα, όπως γνωρίζετε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο συγκεκριμένο κλάδο. Είναι αυτή η οποία έχει πολλά προβλήματα και τα οποία είναι κυρίως προβλήματα ρευστότητας, δεν είναι προβλήματα όπως είναι τα υπόλοιπα των τροφίμων διάθεσης προϊόντων. Οπότε αυτό ήταν το αίτημα, να μπορέσει να υπάρξει μια ρευστότητα αυτή τη χρονική στιγμή, η χρονική στιγμή που δεν μπορούν να γίνουν μεταφορές και έτσι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα που δεν είναι τα διαχρονικά τους προβλήματα, αλλά τα προβλήματα τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή είναι προβλήματα ρευστότητας και θα υπάρξει μια δανειοδότηση η οποία αγγίζει τις τάξεις, έτσι όπως ζητήθηκαν κιόλας, αγγίζει τις τάξεις των 30, είναι τις τάξεις των 3 εκατομμυρίων. Άρα αυτά είναι και τα χρήματα τα οποία έχουν προβλεφθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να μπορέσουν να βοηθήσουν και να στηρίξουν τον κλάδο. Εσείς τι ζητήσατε από τον κύριο Βορύδη στις συναντήσεις που είχατε και ειδικά εσείς, επειδή είστε αρμόδιος ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης? Ποια θέματα θέσατε που πρέπει να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα? Γιατί είδαμε ανακοίνωση ενισχύσεις εκτροφής γουνοφόρων σε κτηνοτρόφους, σε υνοπαραγωγούς και κατά πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά που ανακοίνωσε, κύριε Άμπα? Εμείς τα αιτήματά μας είναι πολλά. Και αυτά που ούτως ή άλλως στο υπόμνημα που του δώσαμε, ξεχωρίσαμε και τα αιτήματα τα οποία υπάρχουν σε επίπεδο καθημερινότητας του αγρότη και στα επίπεδα της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής μας. Στα επίπεδα της καθημερινότητας του αγρότη υπάρχουν πολλά προβλήματα, πολλή γκρίνια, πολλά παράπονα των παραγωγών για την καθημερινότητά τους, εκεί βέβαια όπου δεν είμαστε καθήλυνα αρμόδιοι. Προβλήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προβλήματα για τον ΕΛΓΑ, για τις αποζημιώσεις, για καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις των παραγωγών. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν και πρέπει να επιληθεί ο Υπουργός ο ίδιος για να μπορέσουν να λυθούν. Αν είναι προβλήματα φορέων τα οποία είναι για αυτόν. Αλλά δεν είναι στην αναπτυξιακή δομή, δεν είμαστε εμείς σαν περιφέρεια καθήλυνα αρμόδιοι. Εάν όμως δεν επιληφθούμε, εάν δεν μεριμνήσουμε και για αυτά τα προβλήματα, τότε δυστυχώς η συρρήκνωση του αγροτικού κόσμου μπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνιση του. Άρα πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτό, χωρίς να είμαστε καθήλυνα αρμόδιοι. Οπότε θέσαμε όλα αυτά τα αιτήματα. Υπάρχουν ζημίες και φέτος, οι οποίες λόγω του κορονοϊού δεν μπόρεσαν να δηλωθούν. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία του τα μεταφέραμε, του δώσαμε τα υπομνήματα και από τους φορείς για αυτά. Δημιουργήθηκε ένα νέο γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Φλόρινα. Είναι να δημιουργηθεί μέσα στις προσλήψεις του Υπουργείου Γεωργίας, είναι να στελεχωθεί και να στελεχωθούν και τα γρεβενά με κάποιον υπάλληλο. Οπότε βρισκόμαστε σε μια στήριξη του Υπουργείου προς την περιοχή μας. Μάλιστα. Και αυτό είναι από τα θετικά. Πάντως είδαμε ανακοίνωση και για τους εγωπροβατοτρόφους ύψους 30 εκατομμύρια ευρώ στο αντιστάθμινα για το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να διαθέσουν τα εμνοερήφια τους την περίοδο του Πάσχα. Άλλες έτσι προτεραιότητες που τέθηκαν στον Υπουργό από την περιφέρεια, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ποιες είναι? Γιατί είναι μια περιφέρεια που έχουμε πει πολλές φορές και το έχετε πει και εσείς, αλλά και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ότι στοχεύεται πλέον στο πρωτογενή τομέα. Έχουμε την απολιγνητοποίηση και η επόμενη μέρα ο πρωτογενής τομέας είναι έτσι στα ψηλά της περιφέρειας, της σημερινής περιφερειακής αρχής. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε κάθε φορά και το λέμε συνεχώς, είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε το σύνολο του πρωτογενούς τομέα. Δεν θέλουμε να είμαστε αυτοί οι οποίοι στηρίζουμε ένα συγκεκριμένο κλάδο και στη συνέχεια τα προβλήματα έρχονται στον επόμενο.
Άρα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε σε πρώτη φάση την εγωπροβατοτροφία, να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τους αγρότες μας, γιατί ένα μεγάλο κενό είναι να μπορέσουμε να μεταδώσουμε τη γνώση, να μπορέσουμε να έχουμε μέσα από τη γνώση έρχεται και η καινοτομία, μπορούν να έρθουν τα νέα προϊόντα, μπορεί να έρθει η πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων. Δεν μπορεί να έρθει η πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων σε κάτι το οποίο δεν δουλεύεται σωστά. Άρα πρέπει όλη αυτή η αλυσίδα να δουλευτεί και στην κατάσταση που είμαστε, πρέπει να δουλευτεί ταυτόχρονα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τώρα θα στηρίξουμε τις επενδύσεις και θα αφήσουμε την εκπαίδευση. Ίσως είναι η πραγματική ευκαιρία για να μπορέσουμε να στηρίξουμε πρωτίστως την εκπαίδευση. Και σε αυτό ακριβώς το πλάνο ήταν που ήρθε ο Υπουργός να μιλήσουμε για τις υποδομές που θα παρέχουν τις υπηρεσίες, θα παρέχουν τις γνώσεις. Το κέντρο της Βλάστης ήταν ένα σημείο αναφοράς για την κτηνοτροφία, υπήρξαν ξενώνες, πήγαινε κόσμος εκεί πέρα ο οποίος εκπαιδευόταν. Θέλουμε να το επανασυστήσουμε, έχουμε τις επαφές αυτή τη στιγμή και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την Σχολή Γεωπονίας, αλλά βέβαια στην συγκεκριμένη φάση και το Ίδρυμα Νιάρχος, το οποίο τρέχει τέτοια προγράμματα, είναι μαζί μας, μας παρέχει την τεχνογνωσία στο πώς στείνονται οι δομές μεταφοράς γνώσεων, όπως τις λένε, γνώσεως και τεχνολογίας, για να μπορέσουν με πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της η κτηνοτροφία με τα προϊόντα της.